Γραπτή ερώτηση στο Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε το ΚΚΕ, το οποίο ρώτησε με μορφή κατηγορίας στο Υπουργείο για τις συνθήκες διαβίωσης των στρατιωτών στο Μπέραμο, καταγγέλλοντας όπως πάντα πολλά από τα οποία δεν υπάρχει λογική. Ακαθάριστη δίσκη σερβιρίσματος, είναι δουλειά κληρωτών στρατιωτών και άλλα. Μιλούν επίσης για καψόνια στους Έλληνες καταδρομής, μη διευκρινίζοντας τι εννοούν, ενώ πιθανόν αγνοούν ότι οι κάμψεις, για παράδειγμα, είναι μέρος της εκπαίδευσης των στρατιωτών, ενώ είναι γνωστό ότι πολλοί αποχωρούν από αυτό το σώμα αφού δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του. Για ρατσιστικά τραγούδια κατά των Τούρκων ουσιαστικά κατηγορεί το ΚΚΕ. Θα σταθούμε επίσης ειδικά στο κομμάτι που το ΚΚΕ κατηγορεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για ανάκρουση ρατσιστικών τραγουδιών κατά άλλων λαών, υπονοώντας σαφώς τους Τούρκους, διότι δεν τραγουδάνε κατά δρομής μας ούτε φυσικά για τους Παλαιστίνους, ούτε για τους Χούθης στην Ιεμένη. Σε απάντηση σε αυτό το κομμάτι, το ΙΠΕΘΑ ανέφερε τα ακόλουθα. Αναφορικά με την εκφώνηση συνθημάτων και εμβατηρίων, οι ενόπλες δυνάμεις εφαρμόζουν και υλοποιούν τα καθοριζόμενα σε σχετική πάγια διαταγή του ΓΕΘΑ, που αποτελεί ενισχύ θεσμικό κείμενο και είναι σε γνώση όλων των σχηματισμών και μονάδων. Ωστόσο, δεν πάβουν να αποτελούν μέρος της απαιτητικής εκπαίδευσης στελεχών και οπλιτών θητείας, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συμπαγής οργάνωση των ειδικών δυνάμεων, η οποία κρίνεται απαραίτητη στην προσομοίωση ενός σύγχρονου πεδίου μάχης, αλλά και να διατηρείται το φρόνημα και το ηθικό όλου του προσωπικού σε υψηλά επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, τηρούνται απαρέγκλιτα όλα τα θεσμικά κείμενα συμπεριφοράς και στρατιωτικής δεοντολογίας, ενώ οποιαδήποτε παρέκκληση από τα ανωτέρω ελέγχεται πειθαρχικά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Οι Τούρκοι απειλούν τα νησιά καθημερινά, όπως και το Αιγαίο, και ευθύνονται για το θάνατο Ελλήνων αξιωματικών και εκατοντάδων μεταναστών. Ο εχθρός του ελληνισμού ήταν και θα είναι οι Τούρκοι που δεν αλλάζουν ρότα και έχουν ενεργή αιτία πολέμου κατά της χώρας μας σε οποιαδήποτε κίνηση για την αύξηση στα 12 μίλια. Τραγούδια για μέλισσες, φυτά, τον ήλιο και άλλα παρόμοια δεν ενδείκνυται για το σώμα των καταδρομών που έχει αποστολή σε περίοδο πολεμικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεις βαθιά στο εχθρικό έδαφος. Όποιος δεν πιστεύει μπορεί να ρωτήσει τι τραγουδάνε οι Τούρκοι και οι Σκοπιανοί καταδρομής, για παράδειγμα, αλλά κι άλλοι, όπως οι Βούλγαροι, και τότε θα κατανοήσει ότι εμείς στη χώρα μας είμαστε μια χαρά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.